Τώρα κοιτάξτε. Μακάρι να το κάναμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή να φεύγαμε και έτσι πως είναι και ο καιρός συννεφιασμένος και με τη βροχή και να πάμε στους Καλαρίτες, εκεί στα νοτιοανατολικά του νομού Ιωαννίνων, στη γειτονιά μας δηλαδή, στη γειτονιά της Θεσσαλίας, στην Πίνθο, αλλά θα το κάνετε νοερά την Κυριακή. Την Κυριακή λοιπόν στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Οδείο της Λάρισας, ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος των Καλαριτινών θα έχει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Καλωσορίζουμε την πρόεδρο, την κυρία Ευαγγελία Τσόκα. Καλώς ήρθατε, πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κύριε Πολύζο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, είχαμε συναντηθεί πριν κάμποσο καιρό, όταν δηλαδή ήταν σε εξέλιξη το φόρουμ ανάπτυξης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Εφημερίδα Ελευθερία και είχαμε δώσει από τότε το ραντεβού. Έχετε στήσει μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που θα τη δούμε την Κυριακή, που κάποιος θα έλεγε, εντάξει, τι θα δούμε παιδιά, τραγούδια και χορούς. Δεν είναι έτσι, γιατί έχει και πρόζα. Έχει τους κύκλους της ζωής, τις παραδόσεις και όλα αυτά πρέπει να διατηρούνται ζωντανά, έστω και μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις, αν όχι δηλαδή στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και νομίζω ότι στον καθένα θα συνεισφέρει και σε συγκίνηση αυτό, γιατί ο καθένας έχει τις μνήμες του από αυτόν τον τόπο. Όταν έρθουν και πιο ηλικιωμένοι, πώς είναι η Καλαριτινή στην Θεσσαλία? Είναι περίπου 2.000 είναι τα μέλη του συλλόγου μας. Α, άρα είστε πολύ περισσότεροι. Είμαστε πολύ περισσότεροι, ναι. Μπράβο. Πού έγινε η μετανάστευση εσωτερική, πρώτα στην Δυτική Θεσσαλία και μετά στη Λάρισα? Όχι, έγινε στη Λάρισα, στους δήμους της Λάρισας, στο Δήμο Μακρυχωρίου, στο Δήμο Τεμπών δηλαδή, και στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, στους νοικισμούς Αμφιθέας, Κουλουρίου, στο Δήμο Τυρνάβου, στην Παραχώρα. Πότε ξεκινά αυτό, ποια δεκαετία? Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1979 από Θεσσαλούς, από Καλαριτινούς που βρίσκονται στο Θεσσαλικό χώρο. Άρα έχει ξεκινήσει πότε, δεκαετία 60 και 70 η μετανάστευση εσωτερική? Όχι, πολύ νωρίτερα έχει ξεκινήσει, γιατί οι κάτοικοι εδώ της Θεσσαλίας, οι Καλαριτινοί, ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και τους χειμερινούς μήνες ερχόταν στο Θεσσαλικό χώρο. Έτσι ξεκίνησε η μετανάστευση στο Θεσσαλικό χώρο. Περίφημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συνθέτει την εκδήλωσή σας. Η εκδήλωσή μας, όπως είπατε κι εσείς, είναι στιγμές ζωής. Είναι από τον κύκλο της ζωής, των Καλαριτινών. Όλο αυτό το διάστημα που προσπαθούμε να διοργανώσουμε την εκδήλωσή μας, όλο αυτό το υλικό που μαζεύουμε σε όλη τη διάρκεια, των μηνών θα έλεγα, μας έχει γεμίσει συγκίνηση. Και τι να πω, πολλές μνήμες από τους προγόνους μας, από την ιστορία των Καλαριτών. Εξάλλου αυτός είναι και ο σκοπός του συλλόγου μας. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Καλαριτών, η ανάδειξη των ηθών και εθήμων και ό,τι έχει αυτός ο όμορφος τόπος. Μα εγώ δεν έχω πάει στην περιοχή. Βεβαίως το ότι ακουμπάτε στην Πίνδο από μόνο του είναι εχέγγυο ομορφιάς, έτσι είναι υπέροχη η Πίνδος, και από τη μια και από την άλλη πλευρά, και από το ξεκίνημά της μέχρι την κατάληξή της, δεν υπάρχει θέμα, αλλά είδα πολύ ωραία αμφιθεατρικά τοπία και το χωριό φαντάζομαι ότι αμφιθεατρικά είναι χτισμένο, έτσι. Είναι ανάμεσα από τις βουνοκορφές του Λάκμου, Περιστερίου, και των Τζουμέρκων. Τι ωραία. Είναι φανταστικό το τοπίο, είναι γραφικότατο το χωριό μας. Τι υψόμετρο έχει? Έχει 1.200 μέτρα. Α, είστε ψηλά. Δηλαδή τώρα μια τέτοια μέρα εκεί μπορεί και να πασπαλίσει χιονάκι. Ναι, έχει και χιονάκι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε είναι να δούμε ποιοι είναι μαζί σας. Θα φιλοξενήσουμε και δύο συλλόγους από τα Γιάννα, αδελφούς συλλόγους, Καλαριτινοί κι αυτοί. Mm-hmm.
θα συμμετέχουν και αυτοί στην εκδήλωσή μας. Είναι ο Πατριωτικός Σύνδεσμος Καλαριτών Υπήνδος και ο Πολιτιστικός Φιλογραφικός Οργανισμός Καλαρίτες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τους συντελεστές πολύ γρήγορα να δούμε. Την επιμέλεια της όλης εκδήλωσης έχει ο Σωτήρης ο Καραβασίλης, ο οποίος είναι και χοροδιδάσκαλός μας στο τμήμα ενηλίκων. Την παρουσίαση θα κάνει ο Μιχάλης ο Μαντέλας, γνωστός στη Λάρισα. Ομιλήτρια θα είναι η Διευθύντρια του Λογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, κυρία Φανή Καλοκαιρινού. Βεβαίως, που είναι εξαιρετική πάντα. Είναι εξαιρετική. Η εκδήλωσή μας είναι σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού. Και να πούμε ότι έχετε ελεύθερη είσοδο, να το πούμε. Έχουμε αυτό. Έχουμε ελεύθερη είσοδο και θέλω να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια, αλλά και την Αντιδημαρχία και Πολιτισμού που στηρίζουν. Ωραίοτατα. Αυτές τις προσπάθειες. Ευχαριστούμε την Πρόεδρο των Καλαριτινών, την Ευαγγελία Τσόκα. Να είστε καλά. Πολύ ευχαριστώ καλή επιτυχία. Πολύ. Θυμίζω, σας Κυριακή. Περιμένουμε στην εκδήλωσή μας. Στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό 2 της Λάρισας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.